Πάμε όμως τώρα να γυρίσουμε σελίδα και είναι η πρώτη μας συνέντευξη με το νέο δημοτικό σχήμα, με τη θέση του αντιδημάρχου. Ο κύριος Ζουριδάκης είναι εδώ και μας θυμάμαι την παρουσία του. Κύριε Ζουριδάκη, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στο ακροατέ μας και σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθώ σιδερένιος, τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλλον καλή δύναμη και όχι σιδερένιος όταν είστε σιδερένιος, εννοώ στη θέση αυτή, έτσι, στεντόριος, αποφασιστικός. Να το λέω σωστά. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Κύριε Ζουριδάκη, έχω την εντύπωση και νομίζω ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν άκρως ικανοποιητικό για εσάς, διότι νομίζω ότι λάβατε μια ευρεία συμπαράσταση από τους συμπολίτες σας, θεωρούσατε αναμενόμενη την πρόταση του κύριου Καλού να αναλάβετε το πόστο το οποίο έχετε αναλάβει? Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κόσμο που με τίμησε, πραγματικά με τίμησε στο πρόσωπό μου, και αυτό μου έδειξε μεγάλη αγάπη με την ψήφο τους και πήγε πάρα πολύ ψηλά. Από εκεί και πέρα, να σας πω την αλήθεια, η συμφωνία με τον κύριο Σολδάτο επήλθε στο τέλος. Ναι. Από εκεί και πέρα μέσα μου ήλπιζα πως θα μπορούσε να με αξιοποιήσει, γιατί συμμετέχω στα τρία τελευταία, είναι η τρίτη εκλογική διαδικασία που συμμετέχω. Ξεκίνησα το 2011 με τον κύριο Αραβανή, τον Κώστα, μετά με τον Αραβανή, τον Βασίλη και τρίτη φορά που εκλέχθηκα με τον κύριο Σολδάτο. Ναι. Λόγω εμπειρίας, λόγω ψήφων και όλα αυτά, ήλπιζα πως κάποια στιγμή μέσα στη τετραετία θα αξιοποιηθώ κι εγώ. Και λόγω της εμπειρίας που είχα διατελέσει. Σωστά. Και σε επιτελικό πόστο με τον κύριο Αραβανή, σωστά, πάλι τότε, σωστά. Στο κομμάτι του αθλητισμού και του εθελοντισμού, τα τέσσερα χρόνια εκεί, μέσα μου το ήλπιζα, αλλά δεν θα είχα πρόβλημα αν και απλώς συμμετείχα στην ομάδα και βοηθούσα μέσα από την ομάδα. Δεν σωστά. Θα είχα κανένα πολύ πρόβλημα. Βεβαίως. Θέλω λίγο, έχετε ένα πόστο νευραλγικό. Έχετε αναλάβει την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Έχετε αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, Αλλίας, Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, του Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Πληροφορικής και βεβαίως την πολιτική προστασία του Δήμου. Όχι όλη την πολιτική προστασία. Το ένα κομμάτι έχει πάρει την πολιτική προστασία ο κύριος Τσιρογιάννης. Α, μάλιστα, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το κομμάτι πολιτικής προστασίας που είναι γαλάζιες σημαίες, τα νεκροταφεία. Σωστά. Τρία σημεία είναι, τα έχω εγώ. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρξε μία συνεργασία με την παράταξη του κύριου Σολδάτου χωρίς μία προγραμματική σύγκληση. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο σας δάνεισε ο κύριος Σολδάτος για να λειτουργήσει κάτω από αυτό το νέο αυτοδιοικητικό τοπίο ο Δήμος, κύριε Ζουριδάκη, και ξέρετε τι θέλω να προσδιορίσω και τι δεν καταλαβαίνω. Υποθέτω ότι θα υπάρχει και ένας αντιπολιτευτικός λόγος και μια κριτική στη Δημοτική Αρχή. Θα είναι και από τη δική σας παράταξη, για παράδειγμα, μια κριτική ως προς τα πεπραγμένα του Δήμου αυτή τη στιγμή? Κοίταξε, Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή πάμε σε ένα καινούριο, ναι, μοντέλο αυτοδιοίκησης, έτσι, άγνωστο για όλους μας. Η συνεργασία με τον κύριο Σολδάτο επήλθε τελευταία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς, όταν η ομάδα ήρθε σε σύσκεψη και συνήλθε με τις προτάσεις που είχαμε από τον κύριο Καλό για να συνεργαστούμε και όλα αυτά, είπαμε πως ο Δήμος πρέπει να διοικηθεί, πρέπει να είσαι μέσα στα προβλήματα και όχι έξω από τα προβλήματα. Οι εκλογές τελειώσανε το Μάιο. Οι δημότες θέλουν λύση των προβλημάτων, είτε είσαι στη διοίκηση είτε είσαι στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Όλοι έχουν την ευθύνη. Γιατί και στη μειοψηφία να είσαι, πρέπει να καταθέτεις τις προτάσεις σου και να τις παλεύεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ό,τι είναι για το καλό των δημοτών. Εγώ πιστεύω πως παρότι δεν υπάρχει προγραμματική συμφωνία σε κάποιες θέσεις, πιστεύω όμως πως θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία, γιατί αυτό δείχνει και ο καινούριος δήμαρχος, εκ των προτέρων το δείχνει αυτό το κομμάτι και η ομάδα του δημάρχου, οπότε οι δύο ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν, η μία να συμπληρώνει την άλλη και να έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και να είναι πολύ λίγα τα σημεία της κριτικής. Εάν χρειαστεί, θα γίνει όμως αυτό από αυτή την πλευρά. Αλλά πιστεύω πως πραγματικά με μια πολύ καλή συνεργασία θα φτάσουμε να είναι λίγες οι κακές στιγμές.
Αλλά αν χρειαστεί, θα γίνει και αυτό. Ναι, γιατί όπως είπαμε, είναι τα νέα δεδομένα και ξέρετε, πολλές φορές, για παράδειγμα. Και τώρα θέλω λίγο να γίνω συγκεκριμένος, γιατί ξέρετε, για να προσδιορίσουμε λίγο τη μη προγραμματική συνεργασία. Ο κύριος Λιβιτσάνος βγήκε μία ανακοίνωση. Και ρωτώ τώρα, όταν για παράδειγμα έρθει μία τροποποίηση προϋπολογισμού, τι μπορεί να συμβεί εκεί? Για παράδειγμα, έχετε συζητήσει παρατάξεις? Αν για παράδειγμα δεν τη δεχτεί μία τροποποίηση που θα πρέπει να ψηφίσει η παράταξη του κύριου Σολδάτου, δεν θα την ψηφίσει, π.χ. εσείς θα την ψηφίσετε επειδή είστε αντιδήμαρχος? Θέλουμε λίγο να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Και γι' αυτό σας φαίνω παραδείγματα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω, Παναγιώτη, πως πάντα υπάρχει χρυσή τομή. Ναι. Αν υπάρχει κάποια διαφωνία σε ένα θέμα, θα καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τη χρυσή τομή. Σε όλα τα θέματα υπάρχει η χρυσή τομή. Δεν είναι καλό δύο ομάδες που συνεργάζονται για το καλό των δημοτών να υπάρχουν συγκρούσεις. Mm-hmm. Για μικρά. Μια τροποποίηση είναι πολύ μικρό πράγμα. Είναι το ελάχιστο. Δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα τροποποίησης ή τεχνικού προγράμματος ή προϋπολογισμού να υπάρχει διαφωνίες μεγάλες και αντιρρήσεις. Πιο σοβαρά θέματα θα υπήρχε π.χ. στα σκουπίδια. Να υπάρχει άλλη πρόταση της παράταξής μου και άλλη πρόταση του Δημάρχου. Ναι. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφωνία. Έτσι, εκεί τώρα θα το κουβεντιάσουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε το καλύτερο δυνατό για το Δημότη. Γιατί εμείς έχουμε επιλαγή να βρούμε την καλύτερη λύση για τους Δημότες. Σωστά. Αυτή είναι η εντολή του λαού. Και η εντολή είναι καθαρή και νοπή. Και όπως εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό και στη Λευκάδα, στο Δήμο, είναι πλέον μια ευρεία πλειοψηφία, γιατί αν αθροίσεις τα ποσοστά, ναι, όλα τα ποσοστά αυτά, άμα τα αθροίσεις, πάμε κοντά στο 62%, που είναι μεγάλο το νούμερο για τα πλειοψηφία, μιλάμε. Πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο της πλειοψηφίας. Συν την κύριο Δρακοδαϊδή που έχει δεσμευτεί αυτά που έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πως ό,τι καλός θα είναι πραγματικά για το καλό και όπου χρειαστεί θα κάνει την κριτική του και όλα αυτά και καλοδεχούμενο. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί κατά ψέματα, αν δεν υπάρχει κριτική, δεν γίνεσαι καλύτερος, έτσι. Ξέρετε, εγώ συμφωνώ, και νομίζω ότι το είπατε κι εσείς στον αποχαιρετιστήριο λόγο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όπου χρειάστηκε βάλατε πλάτη, όπου χρειάστηκε στηρίξατε, και νομίζω ότι αμφισβητήθηκε και ο λόγος ο πολιτικός του κύριου Αραβανή, καθώς μπορεί να μην ικανοποιούσε το κομματικό ακροατήριο που ήθελε να είναι στα κάγκελα. Όμως άνοιξε το δρόμο ίσως για να περάσουμε σε αυτή τη φάση όπου μπορεί να περάσει πιο ομαλά και μια διαφοροποίηση δύο στελεχών της ίδιας παράταξης, ώστε στο παράδειγμα που σας έφερα, αν χρειαστεί π.χ. κάποιος να διαφοροποιηθεί, να μην υπάρξει αίσθηση πολιτική. Όχι, και η ανακοίνωση που έβγαλε και η παράταξη ο κύριος Σολδάτος είναι ξεκάθαρη. Πως αν χρειαστεί κάπου να διαφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε. Αυτό δεν πάει να πει πως θα χαλάσει η συνεργασία. Σωστό. Έχω πολλά ερωτήματα γι' αυτό. Πως όταν τα προβλήματα τα κουβεντιάζεις, πάντα υπάρχει χρυσή τομή. Πάντα υπάρχει το καλύτερο για τον πολίτη. Και εγώ ελπίζω πως θα δούμε πως θα λειτουργήσει. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Σωστά. Αλλά μέσα μου έχω μια αισιοδοξία πως όλα θα πάνε καλά και πρέπει να πάνε καλά, γιατί η εντολή είναι ξεκάθαρη από όλο τον κόσμο. Και τότε που μιλάγαμε, φτάσαμε στο τέλος να συνεργαστούμε με τον Γύρο Καλό και την παράταξή του, αυτό μπήκε στο τραπέζι, πως ο κόσμος που μας ψήφισε το 35% περίπου θέλει να είμαστε παρόν στα πράγματα της Λευκάδος, θέλει λύσεις από εμάς, θέλει να βοηθήσουμε τους δημότες για την επίλυση των προβλημάτων. Και αυτό μπήκε πάνω απ' όλα και μετά ήρθαν όλα τα άλλα. Ούτε οι θέσεις μπήκανε, ούτε η διαπραγμάτευση θέσεων υπήρχε, ούτε τίποτα άλλο. Υπήρχε επιθυμία του κόσμου που μας ήθελε παρόν. Μάλιστα. Και αυτό μέτρησε περισσότερο στην απόφασή μας να συνεργαστούμε και με τον κύριο Καλό και να προχωρήσουμε, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε. Πρέπει να δοθεί μια λύση, ο Δήμος να λειτουργήσει πάντα για το καλό των δημοτών. Πάντα. Αυτή είναι η εντολή του κόσμου που έχουμε. Οι εκλογές περάσανε, οι αντιπαραθέσεις περάσανε, αυτά όλα τελειώσανε. Δεν υπάρχει τώρα. Ο λόγος είναι να έχουμε ένα καλό μοντέλο διοίκησης, να προχωρήσουμε γρήγορα σε κάποια πράγματα, να λύσουμε τα σημαντικά προβλήματα του Δήμου και την καθημερινότητα του Δημότη. Σωστά. Και όλα αυτά. Αυτά θέλει ο κόσμος από εμάς. Δεν θέλει
ουρανούς μετάστρα ή να του κάνουμε δεν ξέρω τι. Δεν πιστεύει πλέον στους ουρανούς και... δεν πιστεύει πλέον στους ουρανούς και τα άστρα και ζουριδάκι, γιατί νομίζω ότι το νέο δημοτικό, το νέο δημοτικό σχήμα, μάλλον από το νέο δημοτικό σχήμα η κοινωνία, και θα το εισπράτετε εσείς περισσότερο, περιμένει πράγματα, περιμένει δείγματα γραφής. Απλά από την άλλη, ξέρετε, και η προηγούμενη δημοτική αρχή, επειδή είχα λίγο πριν τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΟΤΑ και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, οι συμπολίτες μας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν έχει προσληφθεί προσωπικό στο Δήμο για να γίνεται σωστά η αποκομιδή, η αλλαγή στις λάμπες, στους κοινόχρησους χώρους που υπάρχει ένα συνεργείο που πρέπει να γυρίσει όλο το νησί. Άρα λοιπόν είναι επιλογές και είναι πολιτικές που εξυπηρετούνται πως από αυτό, βάζοντας και ένα ιδεολογικό πρόσημο. Τι έχετε να πείτε, υπάρχει το άλοθη πλέον κύριε Ζουρδάκη, δεν έχουμε προσωπικό ή ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος για να λειτουργήσει, διότι ποιο είναι το εργαλείο σας για την επόμενη μέρα? Ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει. Εγώ πάνω σε αυτό, Παναγιώτη, έχω να πω το εξής. Ναι. Και το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που δεν θέλω να μιλάω για τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, ο κόσμος στις εκλογές έβγαλε το συμπέρασμά του, έστειλε, ψήφισε αυτό που έπρεπε να ψηφίσει και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Mm-hmm. Αλλά θα πω το εξής όμως, γιατί τα έχω πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό θα το αναφέρω. Υπολογίσανε πως θα παίρναν τα 10-12 άτομα της καθαριότητας που περιμένουμε από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Δυστυχώς τα άτομα αυτά δεν ήρθαν. Εγώ τότε, όταν παίρναμε τους εργάτες προσωπικού, υπάρχουν τα πρακτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους είχα πει και ξέρετε, να σας λύνει η ψηφία, πάρτε παραπάνω εργάτες. Δεν θα βγει το καλοκαίρι. Καμιά φορά η μειοψηφία λέει όχι, μην πάρετε. Εγώ απέναντίας τους στήριζα και τους έλεγα είναι λίγοι εργάτες αυτοί, δεν θα βγούμε, θα πέσουμε έξω. Και μου λέγανε όχι, φτάνουν, γιατί εκτιμούσανε αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Δρακονταϊδής, ο κύριος Βλάχος, πως θα παίρναν τα 12 άτομα. Δυστυχώς τα 12 άτομα δεν ήρθανε. Ναι. Δεν προσλάβαμε και το εποχιακό προσωπικό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από ό,τι μαθαίνω τώρα, γιατί κάποιος λέει, μα γιατί δεν τους παίρνουμε. Πάνε για επανέλεγχο, πάλι ο ΑΣΕΠ κάνει επανέλεγχο των 12 ανθρώπων αυτών. Που είναι να πάρουμε 10-12, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο που είναι. Δηλαδή το δικαιολογητικό που έχουν καταθέσει. Πάμε σε επανέλεγχο πάλι. Δηλαδή αυτό το πράγμα μπορεί να καθυστερήσει ακόμα αρκετό καιρό. Mm-hmm. Πιστεύω πως εκεί ήταν πολιτική επιλογή. Έτσι. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Θα μπορούσε να κάνει πάρει 10 τετραμηνίτες για την καθαριότητα και να είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν το επιλέξανε. Ελπίζανε σε κάποιο άλλο πράγμα που θα ερχόταν οι συνάδελφοι αυτοί. Δεν ήρθαν και δυστυχώς είχαμε κάποιες δυσλειτουργίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Ζουρδάκη, και αλήθεια. Το καταγράφουμε. Επειδή έχω ερωτήματα εδώ φίλων και ακροατών, πιστεύετε ότι είναι κάποια πράγματα απλά που μπορούν να γίνουν χωρίς κόστος, που να δείξουν ότι η καθημερινότητα βελτιώνεται? Τώρα εσείς βέβαια αναλάβατε εδώ και 5 μέρες. Απλά θέλω να σας πω, επειδή πολλές φορές θυμάμαι ότι συζητούσατε για κάποιους δρόμους, για μικροπαρεμβάσεις και λέγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τίποτα να πάμε να το δούμε. Έχετε τα εργαλεία να δώσετε στην κοινωνία της Λευκάδας ότι κοιτάξτε να δείτε, ήδη στους πρώτους 2 μήνες θα κάνουμε αυτά και θα φανεί μια διαφορά? Διότι ξέρετε, κάθε μέρα τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια, διότι έχουν χρόνια που καρκινοβατούν. Δεν λύνονται από μια μέρα στην άλλη. Παναγιώτη μου, πρέπει να το χωρίσουμε σε 2 στάδια. Είναι προβλήματα που επηρεάζουν την τουριστική περίοδο που πάμε το εξάμηνο Απριλίου-Οκτωβρίου. Mm-hmm. Έτσι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Και είναι και τα προβλήματα που είναι για άλλο το χρόνο που είναι η καθημερινότητα. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε προτεραιότητες. Εγώ πιστεύω πως μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα γρήγορα και για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει προσωπικό. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Πως πρέπει και οι πολίτες να βοηθήσουν. Μάλιστα. Δεν μπορούν να τα περιμένουν από ένα Δήμο όλα. Μπορούν οι πολίτες, θα πω ένα συγκεκριμένο πράγμα για τα σκουπίδια που το έχουμε δει πολλές φορές και φωτογραφίες. Η Λευκάδα έχει πάρα πολλούς υπογειοποιημένους κάδους. Mm-hmm. Πόσες φορές βλέπατε φωτογραφίες που η κάδη είναι άδεια και τα σκουπίδια να παίξω. Ναι. Εκεί πέρα δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος, πέστε μου εσείς. Όταν ο πολίτης δεν συνειδητοποιεί τι κάνει, να πατήσει με το πόδι του να ρίξει τη σακούλα μέσα. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε το χωροφύλακα ούτε τον αστυνόμο σε κάθε υπογειοποιημένο κάδο για να το κάνει. Πάνε μετά οι γάτες, σκίζουν τις σακούλες. Σωστά. Και έχουμε ένα θέαμα, λέω ένα απλό παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Το οποίο ο πολίτης πολύ εύκολα
μπορεί να βοηθήσει. Θα σας πω και άλλο ένα παράδειγμα, Παναγιώτη, εδώ στην περιοχή μας. Βεβαίως. Και στον Ενωμένο και στην κεντρική αγορά κάτω στη Λευκάδα και στην παραλία που λειτουργούν οι πεζόδρομοι. Πολλοί συντοπίτε μας πάνε στην Πάργα και λένε, μα ωραία, τι ωραίο πράγμα είναι η Πάργα. Δεν βλέπουν ένα μηχανάκι μέσα στο μέτωπο του παραλιακού του πεζόδρομου. Και ερχόμαστε στους δικούς μας πεζόδρομους και βλέπεις, τι να πω, δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά βλέπεις πολλούς συντοπίτε μας, όχι ξένους, εμείς, με τα μηχανάκια μέσα, να παραβιάζουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Εκεί πέρα λοιπόν θέλει και τη βοήθεια του Δημότη. Πρέπει λοιπόν και οι Δημότες να καταλάβουν πως δεν είναι μόνο ο Δήμος, είναι και αυτή η μέρος του προβλήματος. Σωστά. Και αυτοί πρέπει να βοηθήσουν και να έρθουν κοντά μας και μαζί και δύο να υπάρχει μια... Είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ απλά. Θέλει και πολιτική βούληση όμως, κύριε Ζουριδάκη. Θέλει και τη σύνεση του κόσμου. Έτσι, εγώ αυτό πιστεύω. Συμφωνώ, αλλά θέλει και πολιτική βούληση με την έννοια ότι πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι πλέον δεν θα μπορούν, για παράδειγμα, να καταπατούν το δημόσιο χώρο ή να αυθαιρετούν. Όταν όμως ξέρουν. Και ήδη το είδατε, ξεκίνησε μια προσπάθεια. Ο Δήμαρχος έβγαλε μια ανακοίνωση στις 9 του μήνα. Ήδη βγήκαν τα συνεργεία. Συστάθηκε συνεργείο Δημοτικής Αστυνομίας. Ναι. Ήδη έχουν κάνει τις παρεμβάσεις στη Λευκάδα και εύχομαι και εγώ που είμαι στη Δημοτική, να μην σταματήσουμε εδώ, έτσι. Σωστά, αυτό γιατί να πρέπει να σας πω ότι έχει κάνει και αντίστοιχα. Όχι μόνο τώρα στην αρχή. Αυτό θέλω να πω. Όχι μόνο στην αρχή. Εδώ πέρα χρειάζεται και η βούληση και βεβαίως κατά ψέματα πρέπει και η κοινωνία να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου και να συμμετέχει στα προβλήματα. Γιατί αν είναι απ' έξω η κοινωνία, τότε όση διάθεση και να έχετε εσείς ιερετή, δεν θα τα καταφέρετε. Το ζήτημα είναι και να ολοκληρώσω, γιατί δεν θέλω να κάνω και κατάχρηση ευγένειά σας. Εξάλλου θα τα λέμε, κύριε Ζουριδάκη. Εμείς θέλουμε εδώ το βήμα σας. Θέλουμε την άποψή σας για να μην παραπληροφορείτε και ο κόσμος. Φέτος το καλοκαίρι δόθηκε η αίσθηση ότι το νησί ήταν παρατημένο, να το πω όπως αισθάνομαι. Ότι υπήρχε μία αίσθηση ανομίας, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Είναι η παθογένεια του γεγονότος ότι ναι, επειδή είχαμε και τον καθηγητή χθες που μιλάγαμε για τον υπερτουρισμό, ότι πλέον το νησί δεν σηκώνει άλλους τους τουρίστες ή γενικότερα δεν εφαρμόζεται και ο νόμος σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, θα κλείσω για το προηγούμενο. Για μένα πρέπει οι κανονισμοί που υπάρχουν να εφαρμόζονται. Κάποιοι, αν θα τα ξανακουβεντιάσουμε, ήδη σήμερα σας δίνω και μια πληροφορία, τώρα 8 η ώρα έχουμε σύσκεψη με τον Εμπορικό Σύλλογο πάνω για αυτά τα θέματα να τα κουβεντιάσουμε. Και αν χρειαστεί θα ξανακάνουμε καινούριο, εγώ είμαι και στους κοινόχρηστους χώρους, θα κάνουμε καινούριο κανονισμό. Και εκεί πρέπει αυτά που θα συμφωνήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Αλλά για να γίνει κάτι θέλει δύο μέρη. Θέλει και εμάς, θέλει και τους πολίτες. Μια κοινή συμφωνία και να υπάρχει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Εγώ, αν θυμάστε, στο τελευταίο συμβούλιο, στο αποχαιρετιστήριο, είπα το εξής. Για μένα, και εγώ το πιστεύω, πως υπήρχαν αστοχίες αρκετές, που ο κόσμος τις εκμεταλλεύτηκε. Βέβαια, όλοι κοιτάζουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Η φετινή χρονιά, Παναγιώτη, είναι μια δύσκολη χρονιά, έτσι. Μην κοιτάζουμε μετά το 15 Ιούλιο έως τέλος Αυγούστου, που πραγματικά έγινε ένας χαμός. Γιατί ο χαμός είναι για ένα μήνα. Ναι. Το υπόλοιπο διάστημα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η χρονιά η φετινή είναι δύσκολη. Εκτιμώ πως θα κλείσουμε αρνητικά από 0 έως 20 ανάλογα την επιχείρηση, γιατί ο Μάιος ήταν δύσκολος, ο Ιούνιος ήταν δύσκολος, είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ο Σεπτέμβριος δείχνει, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, πάει καλά συγκρίσει με τον περσινό Σεπτέμβριο, αλλά πιστεύω πάλι πως θα κλείσουμε αρνητικά. Το άλλο που είχα πει, θυμάμαι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, πως για μένα δεν πρέπει να είναι 3,5. Δηλαδή, κάναμε εκλογές 15 Μαΐου, 22 Μαΐου πρέπει να παραλαμβάνει καινούργια Δημοτική σωστά, Αρχή. Σωστά. Τέλος. Μπήκαμε σε ένα μεταβατικό στάδιο 3,5 μηνών. Αυτό είναι καταστροφικό για το Δήμο. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα από αυτά που παραλαμβάνω. Έχουμε υποβάλει μία πρόταση στο ΕΣΠΑ για το μικρό Βιβάρι, 500.000. Πήγε ο φάκελος στη διαχειριστική, έστειλε λοιπόν, μας στείλανε πίσω πως χρειάζεται μια μελέτη. Είπε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα την κάνει, τελικά είπε δεν μπορεί να την κάνει, πρέπει να την αναθέσουμε σε γραφείο, ψάξανε τα χρήματα να τα βρούμε. Έχει μείνει τώρα αυτή η ιστορία από το Μάρτι και ακόμη δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή έχουν φάει 6 μήνες σε ένα έργο που είναι να τρέξει των 500.000, που θέλει μια μελέτη που πρέπει να ανατεθεί σε ένα γραφείο
εξωτερικό, να μας την κάνει εξειδικευμένη μελέτη. Και πρέπει τώρα να κάνουμε τροποποίηση του προϋπολογισμού, να βάλουμε τα 5 χιλιάρικα που χρειάζεται η μελέτη, για να την πάρουμε, να την υποβάλλουμε και να προχωρήσει. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Και σαν και αυτό υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Μπήκαμε λοιπόν ένα μήνα πριν τις εκλογές, δεν γίνεται τίποτα. Και 3,5 είπαμε 5 μήνες. 5 μήνες τεράστιος χρόνος για ένα Δήμο να λειτουργήσει. Και όταν μια δημοτική αρχή έχει χάσει και φεύγει, λογικό και κάποια πράγματα να τονούν. Λογικό είναι. Ξέρετε, δεν είναι παράξενο. Λογικό. Θέλω, εδώ πέρα τώρα διαβάζω κάποια μηνύματα του κόσμου γενικότερα, ότι δέχομαι αυτό που λέει ο κύριος Ζουριδάκης, ότι είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Από την άλλη όμως και οι αιρετοί δεν έχουν ανταποκριθεί στα καθήκοντά τους πολλές φορές, διότι ακούγαμε κριτική, μου γράφει τώρα εδώ ο Σπύρος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η πλειοψηφία ίσως σε πολλές περιπτώσεις των μελών δεν έδιναν το πάτημα στις επιτροπές, στις οικονομικές ή της ποιότητας ζωής που διαχειρίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα του τόπου. Κύριε Ζουριδάκη, θέλω να πω ότι και ο κόσμος που του στείλαμε αυτό το μήνυμα το γυρνάει πίσω τώρα που μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα εδώ το Σπύρο. Πλέον, όπως ξέρεις, και η Οικονομική Επιτροπή, η ποιότητα ζωής παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο πλέον. Έτσι. Ναι, γιατί εκεί πλέον. Εκεί θα περνάνε τώρα τα περισσότερα θέματα και το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι πιο πολύ πολιτικό όργανο. Οπότε τώρα θα παίξουν, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η Οικονομική Επιτροπή και η ποιότητα ζωής. Πολλά θέματα θα λύνονται εκεί μέσα και θα τελειώνουν. Κοιτάξτε, η κάθε δημοτική αρχή κρίνεται. Σωστά. Και η δημοτική αρχή του κυρίου Τρακονταϊθή κρίθηκε. Και εμείς θα κρυθούμε. Και εμείς, αν δεν είμαστε αποτελεσματικοί και δεν κάνουμε τη δουλειά μας αυτή που πρέπει να κάνουμε για το καλό των δημοτών, να πάμε στο σπίτι μας και να τελειώνουμε. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν θέλω καμία ανοχή από σήμερα. Από τη μία του μήνα ξεκινήσαμε τη δουλειά μας. Μάλιστα. Ο κόσμος μας έστειλε εκεί πέρα. Πρέπει να δουλέψουμε. Τρεις λέξεις. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και να ακούμε τον κόσμο. Έτσι μόνο. Και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Γιατί όταν τον ακούς, το θέλεις όμως και δίπλα. Συμπαραστάτη σε κάποια πράγματα. Ούτε μπαμπούλες πρέπει να γίνομαι, ούτε χωροφύλακες, ούτε αστυνόμοι. Πιστεύω με καλή συνεργασία. Έντιμη συνεργασία, να υπάρχουν οι ρόλοι του καθενός, της τοπικής, του δημάρχου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτών, των υπηρεσιών. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα συγκερασμός και να δουλέψει να πάει το νησί καλύτερα. Μάλιστα. Εγώ αυτές είναι οι απόψεις μου. Ειλικρινά, μακάρι να τα καταφέρουμε, μακάρι να δούμε αντάξει των προσδοκιών του κόσμου. Mm-hmm. Πρέπει, αυτή είναι η εντολή, αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει όλες οι δυνάμεις του Δήμου να ενωθούν για το καλό των δημοτών. Δεν υπάρχει μειοψηφία, πλειοψηφία, όλοι μαζί μας. Όλοι είναι για τον καλό των δημοτών. Και αυτό που Παναγιώτη που είπες, το κάναμε εμείς και τα προηγούμενα 5 χρόνια. Σωστά. Προσπαθήσαμε με προτάσεις, με ερωτήσεις, όλα αυτά να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή όσο το δυνατόν να πάει καλύτερα. Αυτό κάναμε. Και αυτό θέλουμε να παίξει και το ρόλο η μειοψηφία. Τις προτάσεις. Και εμείς είμαστε δίπλα τους. Κοντά τους είμαστε συνάδελφοι όλοι. Κανένας δεν πάει. Δεν είναι κανένας πολιτικός καριέρας. Μάλιστα. Όλοι μας μπήκαμε να προσφέρουμε. Και στο τέλος θα κρυθούμε. Πιστεύω. Βεβαίως. Εγώ τα βλέπω αισιόδοξα τα πράγματα. Και πρέπει θα να δούμε. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, ναι. Ο κόσμος περιμένει. Βεβαίως δεν περιμένουμε θαύματα. Γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα. Η νέα δημοτική αρχή οφείλει να δώσει το στίγμα της βεβαίως και να ρυθμίσει αυτά τα προβλήματα βεβαίως. Που είναι οξυμένα και θα τα διαχειρίζεστε κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε και σε μια μικρή κοινωνία, ιδιαίτερα και εκεί πίσω στον Ιδρύ που γνωριζόμαστε και όλοι, θα πρέπει πολλές φορές να μιλάτε και να εξηγείτε, κύριε Ζουριδάκη, αλλά έτσι κι αλλιώς. Εσείς ξεχωρίζετε με το ύφος σας και με τον ήπιο, το συνενετικό μάλλον πολιτικό σας λόγο, οπότε νομίζω δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ θέλω καλή να δύναμη. Πω, παρακαλώ. Να στείλω ένα μήνυμα, πως όλοι, γιατί αγωνιζόμαστε για το καλό της Λευκάδος, είτε είμαστε εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, η δημοτική αρχή, οι πολίτες, γιατί αγωνίζονται για το καλό της Λευκάδος. Mm-hmm. Να πάει η Λευκάδα μπροστά. Να πάνε επιχειρήσεις καλά, να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, mm-hmm. μια συνένεση, να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς, να δώσουμε ένα λόγο τιμής. Παιδιά, αυτό τέλος και εσείς να δουλέψετε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και ο πεζός να μπορεί να περάσει και να γίνει συμβόλαιο τιμής. Τώρα
δεν είναι λύση. Ούτε ο αστυνόμος, ούτε ο χωροφύλακας. Έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι λύση αυτή για μένα. Και δεν μπορεί κανένας, ούτε η δημοτική αστυνομία να παρεμβαίνει συνέχεια, ούτε να έχουμε ένα χωροφύλακα από πίσω μας, ο κάθε λευκαδίτης, για να μην κάνει παράβαση, για να μην καλύψει το χώρο. Εγώ πιστεύω πως τα προβλήματα είναι πολλά. Η καθημερινότητα έχει συνεχή προβλήματα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, να τα λύσουμε. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θέλουμε την κριτική του κόσμου, την καλή κριτική, όχι όμως την κακή κριτική. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις αυτό. Απόλυτα, απόλυτα. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη και είναι χρήσιμη. Γιατί σε κάνει καλύτερο πολλές φορές. Σωστά. Αυτό γιατί που λέτε... κανένας δεν είναι τέλειος. Έτσι. Όλη προσπάθεια κάνουμε. Ούτε τα ξέρει κανένας όλα. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό όλα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί άμα κάποιος αναλάβει μια θέση και νομίζω ότι δεν κάνει κανένα απολύτως λάθος, τότε δεν θα υπήρχε λόγος να μπαίνουμε στην εκλογική διαδικασία. Βεβαίως θα πρέπει να είναι καλοπροαίρετη η κριτική και να μην υποβόσκουν από πίσω προσωπικές διαφορές, συμφέροντα και να χτυπάς ή να στυλιτεύεις μόνο και μόνο γιατί θέλεις να εξυπηρετήσεις το συμφέρον το οποίο εσύ θέλεις να υπηρετήσεις. Νομίζω όμως ότι σε μια μικρή κοινωνία γνωριζόμαστε όλοι, κύριε Ζουριδάκη. Οπότε όλοι δίνουμε εξετάσεις. Συμφωνώ, είναι μικρή Λευκάδα. Είναι μικρή Λευκάδα. Παναγιώτη, είναι μικρό μέρος η Λευκάδα, όλοι γνωριζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εύχομαι να καταφέρουμε να τρέξουμε πράγματα γρήγορα, να λύσουμε πράγματα και έχει απέτηση ο κόσμος. Και τα σκουπίδια είναι ένα σημαντικό. Πιστεύω θα έχουμε θετικές εξελίξεις πάρα πολύ σύντομα, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μάλιστα. Και το νερό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν φταίει τίποτα, έχουν καταλήμματα με υψηλού κόστους τουρίστες και να μην έχουν νερό. Τώρα... είναι δηλαδή για μένα το θεωρώ ντροπή. Δηλαδή. Τι να κάτσω να πω. Ξέρετε, είναι τώρα έχετε απόλυτο δίκιο. Μου θέτουν εδώ οι ακροατές και ξέρετε, με βοηθούν μερικές φορές για να βγαίνω και από τις δύσκολες θέσεις. Και κλείνουμε με αυτό. Ξέρετε, σε αυτά τα προβλήματα, σε αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο και να αποφασίσουμε, όταν ξεβολέψουμε κάποιους, δεν χαλάμε τη βολή τους και δεν πάμε κόντα σε κάποια συμφέροντα. Αυτό δεν έχει κόστος, κύριε Ζουριδάκη, διότι μου λέει τώρα εδώ πέρα ο Νίκος, άλλη μια παθογένεια είναι τα ημερόπλια που καμία δημοτική αρχή δεν έχει εκφράσει την βούληση να μπει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό. Και τώρα μπορεί να μας ακούνε κάποιοι και να λένε τι λένε και να τα βάζουν και με μένα που ρωτάω. Καταλάβατε. Εγώ πιστεύω όταν είσαι δίκαιος, και υπάρχουν οι κανόνες καταρχήν. Τα ημερόπλια είπατε. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση για να απαντήσω με ερώτηση στον ακροατή. Τους κάλεσε κανένας τα προηγούμενα 4 χρόνια, 5 να κουβεντιάσουν, καμία δημοτική αρχή? Μόνο στο τέλος φέτος τους κάλεσε ο κύριος Τραγωνταϊδής. Φέτος. Με παρέβαση ενός συλλόγου. Αυτό έγινε φέτος. Εγώ πιστεύω όλα λύνονται με το διάλογο. Με κάθε κοινωνική ομάδα. Γιατί και τα ημερόπλια είναι μια εμπορική χρήση. Έτσι. Είναι μια εμπορική δραστηριότητα τεράστια. Με τεράστιες επενδύσεις. Ο κάθε σκάφος κάνει 2,5 εκατομμύρια. Έτσι. Ναι. Και αυτή είναι. Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε ποια είναι τα κακά, αυτά. Ποια μπορούμε να διορθώσουμε άμεσα, αυτά. Τι έχουμε κρεμότητα, αυτά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς θα το λειτουργήσουμε το πλαίσιο. Θέλει συζήτηση, θέλει κουβέντα. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω και μέσα από την κουβέντα ο κόσμος είναι συνενετικός. Όταν είσαι δίκαιος. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Είναι συνενετικός. Εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά πρέπει να το κουβεντιάσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να αποφασίζει και να διατάζει. Πάνε αυτές οι εποχές το αποφασίσω και διατάζω. Είναι τη συνένεση, τη κουβέντα και μέσα από την κουβέντα να πιστεί και ο άλλο πω ρε φίλε, ναι, έχω άδικο. Δεν πρέπει να κάνω αυτό. Να πω ένα πρόβλημα μεγάλο. Οι κράχτε. Οι κράχτε που υπάρχουν. Δεν υπάρχει σε άλλο νησί οι κράχτε. Πέστε μου ποιο του έχει ακουμπήσει. Ποιο. Ένα πράγμα. Που υπάρχουν 30-40 κράχτε κάτω στην παραλία του νησιού και σε όλε τι παραλίε του νησιού. Όλοι του βλέπουμε. Του ακούμπησε κανένα? Όχι. Πήγε μια φορά η αστυνομία να πιάσει 10, να τι πάει μέσα. Δεν υπάρχει άλλο νησί να γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το κάνουν? Απλά πράγματα. Δεν θέλουν. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τελειώνει τώρα μια τουριστική σεζόν. Εμείς είμαστε τώρα στο τελείωμα. Αυτά θα έχουμε χρόνο 5 μήνες, αλλά να ξέρετε ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα το χειμώνα. Σωστά. Αυτά στο χειμώνα πρέπει όλοι να κάτσουμε
με κάθε εμπορική δραστηριότητα το πρόβλημα που έχουμε να καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε και να μπορούμε να λύσουμε τα περισσότερα προβλήματα. Και εκεί που δεν θα μπορούμε να βρούμε μια άκρη, εκεί πρέπει να πάρουμε την πολιτική ευθύνη και να αποφασίσουμε κάποια πράγματα σαν δημοτική αρχή. Έτσι το βλέπω. Συμφωνώ. Θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε τον καθηγητή τουριστικής οικονομίας, τον κύριο Διάκο Μιχάλη, εδώ στον Πρίσμα. Και κάποια στιγμή κάναμε μια γενικότερη συζήτηση και προβληματιστήκαμε και είπαμε ότι, ξέρετε, όσο πιο χαμηλό είναι το τουριστικό προϊόν που παράγει ένας τόπος, για να ανταπεξέλθει οικονομικά θα πρέπει να ζητάει τουρίστες χαμηλού επίπεδου, οι οποίοι δεν θα ξοδεύουν, θα διαπραγματεύονται και θα κάνουν παζάρια στις τιμές. Και του λέω του κύριου Διάκο Μιχάλη, με αυτό το οποίο μου λέτε τώρα όμως, αν μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι της αγοράς, θα πούνε καλά, θα περιορίσουμε τον τουρισμό και θα του πούμε μην έρχεστε για να ξοδέψετε. Και η απάντησή του ήταν, όσοι έχουν αξιοπρεπές τουριστικό προϊόν, δεν πρέπει να φοβούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να φοβούνται αυτοί που αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως αρπαχτή, κύριε Ζουριδάκη. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλους όσους ασχολείται με το τουριστικό προϊόν, γιατί και δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά είστε άνθρωπος της αγοράς, δουλεύετε στον Ιδρύ και ξέρετε πολύ καλό ότι νομίζω ποτέ δεν μπήκε ένα πλαίσιο για το τι θέλουμε να κάνουμε στο νησί αυτό με όλους τους φορείς. Μάλλον έχει πέσει η γραμμή του κύριου Ζουριδάκη και νομίζω ότι μιλάω μόνος μου. Ναι, να τον πάρουμε άλλη μια φορά για να το κλείσουμε αυτό την επικοινωνία, γιατί είναι και αγένεια να μην τον χαιρετήσουμε και το λέω διότι πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η αναφορά του κύριου Διάκο Μιχάλη και ίσως για πρώτη φορά θα πρέπει έτσι οργανωμένα, μάλλον δεν την ακούσα την ερώτησή μου κύριε Ζουριδάκη, κόπηκε η γραμμή, δεν πειράζει, έλεγα ότι για πρώτη φορά ίσως χρειάζεται αυτό που λέτε, να κάτσουμε όλοι κάτω και να δούμε τι θέλουμε από τη Λευκάδα. Πού θέλουμε να πάει, τι τουριστικό προϊόν θέλουμε να προσφέρουμε και βεβαίως από εκεί και πέρα να σταματήσουμε να βλέπουμε τον τουρισμό ως αρπαχτή. Ως αρπαχτή που εγώ θα δουλέψω φέτος και δεν με ενδιαφέρει κύριε Ζουριδάκη αν εσείς δεν θα δουλέψετε, διότι εγώ δούλεψα. Δεν πάει έτσι. Θα βοηθήσουμε όλοι. Παναγιώτη, σε αυτό. Πάνω σε αυτό έχω να πω το εξής. Το βλέπω και από τον Ιδρύ. Πρέπει και οι ιδιώτες, αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις, να κοιτάξουν την επιχείρησή τους να την κάνουν καλύτερη. Συζήταγα σήμερα στο Δήμο με ένα κύριο που έχει κάτι βίλες. Ξέρετε τι μου είπε. Ενώ έχω φοβερά 300 τετραγωνικά το κάθε σπίτι με ένα χιλιάρικο το μίσθωμα. Δεν έχω επαναλαμβανόμενους πελάτες γιατί δεν υπάρχουν τα καταστήματα στη Λευκάδα να σερβίρουν τον κόσμο υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Και μου ανέφερε να κάνω παραδείγματα. Σωστά. Πώς πιάνουν τα πιρούνια, πώς πιάνουν. Άρα πρέπει λοιπόν όλοι να αναβαθμίσουμε τις επιχειρήσεις μας. Από το τελευταίο, όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Σωστά. Και παλιότερα είχα πει πως έπρεπε να γίνει και κανένα σεμινάριο και για γκαρσόνια στη Λευκάδα να κάνετε επιμελητήριο το χειμώνα, να παρακολουθήσουν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό πώς πρέπει να είναι. Mm-hmm. Πρέπει να ανεβάσουμε λοιπόν όλο το προϊόν αυτό των επιχειρήσεών μας για να έρθει ο καλύτερος κόσμος. Σωστά. Αν περιμένουμε να έχουμε χαμηλού είδους καταλήμματα και περιμένουμε υψηλού κόστους τουρίστες, δεν θα έρθουν ποτέ, Παναγιώτη. Θα συμφωνήσω. Άρα λοιπόν θα είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτούς τους τουρίστες που έχουν δικαίωμα να κάνουν διακοπές, αλλά από την άλλη, ξέρετε κάτι, δεν θα έχουμε νερό το καλοκαίρι, σκουπίδια θα πνιγούμε και να σας πω και κάτι, δεν θα τονωθεί και η τοπική οικονομία στην τελική. Δηλαδή, τραβάμε που τραβάμε όλη αυτή την καταπώνηση, επειδή το νησί δεκαπλασιάζει τον πληθυσμό του, αλλά τουλάχιστον να το απολαμβάνει και ο τόπος μακροπρόθεσμα. Όχι να έρχονται οι τζαμπατζίδες και να αφήνουν μόνο τα σκουπίδια τους στις παραλίες, κύριε Ζουριδάκη, και να φεύγουν. Με αυτή τη λογική το λέω. Είναι μεγάλη κουβέντα έτσι κι αλλιώς. Συμφωνώ. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, Παναγιώτη, αλλά οι Εβραίοι, ξέρεις τι λένε, και η σκόνη που φέρνει κάποιος έχει όφελος. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Το νησί πραγματικά για 40 μέρες γίνεται ένας χαμός. Εκεί λοιπόν πρέπει να λειτουργούν οι κανόνες, πρέπει να λειτουργεί το σύστημα όλο. Ελπίζουμε να καταφέρουμε στην επόμενη τουριστική σεζόν να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Μάλιστα. Πρώτα από εμάς να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες, να έρθουμε σε συμφωνίες με κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες, mm-hmm. να συνεργαστούμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να έχουμε καταφέρει, Παναγιώτη, γιατί έρχονται μηνύματα σε μένα και πραγματικά στενοχωριέμαι για τις δυσοσμίες των σκουπιδιών στην πόλη και εγώ στενοχωριέμαι. Εμείς εδώ στον Ιδρύ δεν το ζούμε αυτό το πράγμα. Να. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι και οι πολιτείες κάτω της παραλίας έχουν τεράστιο δίκιο. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να το λύσουμε άμεσα.
Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί ο κόσμος της Λευκάδος να αναπνέει τον καρκίνο. Δεν μπορεί. Πρέπει δηλαδή αυτό. Χθες έπρεπε να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, σαν καινούργια δημοτική, πρέπει να δώσουμε τη λύση άμεσα. Να τελειώνει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είναι το βασικότερο. Να λύσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, να βελτιώσουμε την κατάσταση του νερού όσο μπορούμε και όλα τα άλλα λύνονται. Είναι εύκολα, Παναγιώτη. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Αυτό πιστεύω εγώ. Με κουβέντα, με διάλογο, διορθώνονται πολλά πράγματα. Κρατάμε το θετικό πρόσημο, κύριε Ζουριδάκη, και εμείς εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς για να ανοίγουμε κύκλους συζήτησης και να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή να πετύχει. Το θέλουμε όλοι για τον καλό του τόπου μας, έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τον χρόνο σας, κύριε Ζουριδάκη. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θέλω μια κουβέντα. Παρακαλώ. Δεν έστειλε κανένα, μόνο στο Facebook το δικό μου το ανέβασα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Μπάμπη, τον καλό για την επιλογή στο πρόσωπό μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σολδάτο και την ομάδα μου για τη συνένεση να συμμετέχω σε αυτό το σχήμα και να μπούμε σε θέσεις ευθύνης ώστε να βοηθήσουμε τους δημότες για την επίλυση των προβλημάτων. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να φανώ και εγώ αντάξιος των προσδοκιών που έχουν απέναντι από μένα. Ελπίζω να τα καταφέρω και να έχουμε ένα καλό, όπου μπορώ και εγώ να βοηθήσω με την εμπειρία μου και να λύσουμε κάποια πράγματα. Μακάρι να τα καταφέρω. Το εύχομαι ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα Μηδάκη. Πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε το χρειαστείτε. Με να χαρά. Είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Ζουριδάκη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.